εντελώς αποδομημένο κόσμο και με μια Τουρκία η οποία γίνεται ολοένα και πιο έτσι έρμεως εσωτερικές της αντιφάσεις, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανεξέλεγκτες στριβές. Είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα για το θέμα του όποιου πετρελαϊκού πλούτου, έστω και σε σημειολογικό επίπεδο να υπάρχει, θα έχουμε κόντρες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά από ότι αυτό που είπα και πριν, ότι η Ελλάδα πρέπει να εντάξει την ενεργειακή της πολιτική σε ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό πλαίσιο. Πρέπει να κρίνει τη συμμαχία της. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια ιστορική ευκαιρία που έρχεται μία φορά στον αιώνα, μπορεί και περισσότερο, να επιτρέψουμε στη Ρωσία να κατέλθει στην Ανατολική Μεσόγειο και να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική σχέση με αυτή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και τα συμφέροντά μας. Εάν αυτή η άποψη ακούγεται ιδιαίτερα φιλορωσική, προκλητικά φιλορωσική, και είναι, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν και φιλοαμερικανικές απόψεις και φιλοϊσραηλινές. Είναι όλες υπό συζήτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε το θέμα γεωστρατηγικά. Εάν, έστω και αν έχουμε τα πετρέλαια του Κουβέιτ ή της Σαουδικής Αραβίας, από τη στιγμή που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό οικονομική κατοχή, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Βούτση, οι μόνοι που θα επωφεληθούν σε βάθος χρόνου θα είναι το διεθνές χρηματοπιστωτικό παρασιτικό κεφάλαιο. Έτσι. Πρέπει να τα εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή φοβούνται την Τουρκία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω ότι πολλούς θα εξοργήσει αυτή η άποψη, τη θεωρούν ακραία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βλέπανε με καλό μάτι, τουλάχιστον ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου, την κάθοδο της ρωσικής άρκτου εδώ, ακριβώς για να αποτελέσει ένα παράγοντα εξισορρόπησης. Μα την περασμένη εβδομάδα δεν έγραψαν οι Financial Times ότι ίσως πρέπει η Ελλάδα να σκεφτεί πώς θα προσδεθεί με το άρμα το ρωσικό, ενδεχομένως για να δοθούν κάποια αντισταθμιστικά, αν και εφόσον γίνει πολεμική επέμβαση στη Συρία. Ο Μπρεζίνσκι στο Foreign Affairs είπε ότι. Ο Μπρεζίνσκι, ο ρωσοφοβικός Μπρεζίνσκι στο Foreign Affairs είπε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Άρα το παιχνίδι χοντρένει. Και στόχος είναι σε πρώτη φάση η Συρία, σε δεύτερη φάση το Ιράν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα λύσουμε τις διαφορές. Γιατί τα βρήκαν οι ρωσικές εταιρείες, η Gazprom, για το φυσικό αέριο της Κύπρου με τους Αμερικανούς, κύριε Χαρταβέλα μου, για την Νορβηγία που λέγε προηγουμένως. Τα βρήκαν, δεν τα βρήκαν. Οι Άρκτους που είπατε προηγούμενα. Τα βρήκαν στην Ασία, κύριε Χαρταβέλα. Είναι αρκουδάκι μέσα στο παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα. Έχασε τον διαγωνισμό η Νορβηγία.